Να χτυπήσω όχι, ξύλο όχι. Και live. Κύριε Παγώνη, καλημέρα. Καλημέρα. Πρόεδρο ΕΙΝΑΠ κοντά μας. Γιατί δεν ήρθατε στο στούντιο, κύριε Παγώνη? Έχει υποχρεώσει. Μια φορά δεν ήρθα και εγώ στο στούντιο. Δεν πειράζει, μην το κάνουμε θέμα. Εντάξει, εντάξει. Θυμήσατε εποχές κορονοϊού όμως τώρα από το γραφείο. Όντως. Έχει βάλει όμως το κόκκινο χρωματιστό. Και πού είναι τα χρώματα? Τώρα με συγχωρείτε, με πρόλαβε Ευλαμπία. Πού είναι τα χρώματα? Εγώ σήμερα περίμενα χρωματάκι. Εγώ έχω βάλει εγώ, βλέπετε εδώ, η Μαρία Καραπλή δηλαδή. Αλλά... έχω εσάς με τα χρώματα, ναι. Εγώ στη μέση με τα ασπρόμαυρα. Σωστά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτό το κόκκινο όμως χτυπάει. Κυρία Παγώνη, σας έχουμε καλέσει να μιλήσουμε τώρα σοβαρά. Σας έχουμε καλέσει γιατί υπάρχει αυτό το κύμα του στρεπτόκοκκου. 17 τα νεκρά παιδιά στη Βρετανία και εμείς εδώ είμαστε σε συνέγερμο. Και έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα από τον κόσμο για τα παιδιά πόσο να ανησυχούν, τι να κάνουν. Λοιπόν, ο στρεπτόκοκκος α είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον διαχειριζόμαστε. Να ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε τους καλύτερους παιδιάτρους και είμαστε, βάσει του πληθυσμού, η χώρα που έχει σε αριθμό παιδιάτρων, να το ξέρετε αυτό, το μεγαλύτερο αριθμό. Αντιμετωπίζουν το στρεπτόκοκκο των παιδιών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και των μεγάλων. Ο στρεπτόκοκκος είναι ένα βακτήριο που προκαλεί λοιμώξεις. Αυτές τις λοιμώξεις τις ξέρουμε. Είναι η φαρυγγίτιδα, είναι η αμυγδαλίτιδα, μπορεί να φτάσει ακόμα και ο στρακιά. Ποιο είναι εδώ το πρόβλημα που πρέπει να εντοπίσουμε και να προσέξουν? Οι μητέρες, όταν ένα παιδάκι κάνει τον πυρετό του, έχει πολύ δυνατό πονόλαιμο, υψηλό πυρετό και βγάλει και ένα εξανθηματάκι, τότε δεν θα κάνουν το γιατρό. Θα επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο, ο οποίος γνωρίζει και το ιστορικό, και θα ξεκινήσει αμέσως το παιδί την αντιβίωση που χρειάζεται. Όταν το παιδί ξεκινήσει τη θεραπεία, σιγά σιγά τα συμπτώματα υποχωρούν και δεν θα έχουμε τις επιπλοκές που είδαμε, γιατί δεν ήταν μόνο στη Βρετανία. Είχαμε 2 θανάτους και στην Ισπανία, είχαμε και στη Γαλλία. Mm-hmm. Εκεί το κοριτσάκι ειδικά το πρώτο που πήγε στη Βρετανία και ήταν ο πρώτος θάνατος, να ξέρετε ότι πήγε 3 φορές στο νοσοκομείο, χωρίς να του ξεκινήσουν θεραπεία. Η θεραπεία άρχισε μετά. Γι' αυτό λοιπόν η άμεση παρέμβαση του γιατρού στο παιδί και στους μεγάλους, δεν είναι μόνο στο παιδί. Ναι, γιατί μπορεί να χτυπήσει και εμάς. Ακριβώς. Θα είναι γρήγορη όπως πρέπει να είναι για το στρεπτόκοκκο. Να σας πω τώρα... Εμείς τις αντιβιώσεις δεν τις φοβόμαστε. Οι Βρετανοί έχουν λίγο φόβο στις αντιβιώσεις, να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό... Για ολοκληρώστε. Ναι. Και αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι πια ο στρεπτόκοκκος αυτό που μπορεί να δημιουργήσει τους πολλούς θανάτους. Είναι αντιμετωπίσιμος. Είναι γνωστό σαν βακτήριο, έχει εντοπιστεί χρόνια και εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε μία έξαρση στρεπτόκοκκου 70 με 80 αυτή τη δεκαετία. Το έχουμε διαχειριστεί, το ξέρουμε. Μην δημιουργούμε λοιπόν πανικό. Δεν χρειάζεται πανικό. Μα γι' αυτό είστε εδώ γρήγορη... για να μας πείτε. Να ρωτήσουμε, κυρία Παγώνη. Γρήγορη αντιμετώπιση και θεραπεία. Αυτό είναι το. Αυτό είναι το ένα μέτωπο βασικό. Τώρα. Ναι. Το άλλο τώρα με τον κορονοϊό και τη γρήπη, τι γίνεται? Λοιπόν, τα κοκτέιλ τώρα. Πώς έχουμε ποτά κοκτέιλ, έχουμε και των ιώσεων και της γρήπης και του κορονοϊού. Και οι δύο θα χτυπήσουν μαζί. Αυτή την εποχή, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ο κορονοϊός, έχουμε αύξηση των κρουσμάτων γύρω στο 14% στις απλές κλίνες COVID, αλλά η γρήπη την περιμένουμε σε έξαρση μετά τις 25 Δεκεμβρίου, τότε είναι η έξαρση της γρήπης. Έχουμε κρούσματα, είχαμε το καλοκαίρι, εμείς θέλουμε προετοιμασία για τη γρήπη, δηλαδή να πάνε οι υπόλοιποι που δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν και δεν ξέρω γιατί έχουν χαλαρώσει εδώ στην Ελλάδα φέτος με τα εμβόλια της γρήπης, να πάνε να εμβολιαστούν, γιατί η έξαρση, το πικ που λέμε, θα είναι Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Τότε η γρήπη θα είναι σε σημείο που θα πιέσει ακόμα και τα νοσοκομεία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε πολλές ιώσεις που δεν τις περιμέναμε αρχές Νοέμβρη όπως τις έχουμε, είναι ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός, είναι η γρήπη, είναι ο κορονοϊός, είναι όλα αυτά τα κοκτέιλ μαζί αυτή την εποχή, χρειάζεται προσοχή. Μάλιστα. Θα σας πω κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε κι εσείς και εμείς κάθε φορά. Να, κύριε να Παγώνη, όμως...
Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Δηλαδή, και ο κύριος Τζανάκης, εχθές που τον είχαμε, μας είπε για τον Ιανουάριο ότι βλέπει αυτό το πικ της γρήπης. Εσείς λέτε τέλη Δεκεμβρίου με Ιανουάριο. Υπάρχει όμως και το θέμα Ιανουάριο, με την έλλειψη φαρμάκων. Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Έλλειψη φαρμάκων. Δεν υπάρχουν ούτε σιρόπια για τα παιδιά. Λοιπόν, έγινε μία παρέμβαση εχθές και προχθές από το Υπουργείο Υγείας, γιατί και εμείς ανησυχήσαμε και έπρεπε να δούμε τι θα γίνει κλπ. Έχει γίνει μία παρέμβαση από τον Υπουργό και πιστεύω ότι σωστή παρέμβαση ήταν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στις εταιρείες, mm-hmm. να σταματήσουν οι εξαγωγές, να προμηθευτούν εδώ τα φάρμακα που πρέπει να προμηθευτούν και μετά από εκεί και πέρα να δουν. Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτές τις μέρες όλοι θα βγούμε έξω, είναι πολύ ωραία στολισμένη η Αθήνα, όλοι θα πάμε στα πολυκαταστήματα, μετά όλοι από θα περάσουμε ωραία. Μην ξεχάσουμε όταν μπούμε σε αυτά τα πολυκαταστήματα, όταν μπούμε στον κόσμο το πολύ, γιατί θα έχει κόσμο, θα μείνει και ο κόσμος στην Αθήνα, να χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα. Είναι πολύ βασικό σε αυτούς τους χώρους, γιατί μετά θα πάμε να κάνουμε γιορτή, να φάμε με τους φίλους μας, να φάμε με τους συγγενείς μας και μπορεί να έχουμε κολλήσει, να είμαστε συμπτωματικοί και να το μεταφέρουμε. Μάλιστα. Και ένα τεστ. Δεν είναι κακό να κάνεις ένα τεστ όταν σε καλούν. Τα έχουμε τελείως ξεχάσει. Εντάξει, όμως δεν την παλεύουμε κι άλλο με αυτή την κατάσταση. Έχει δίκιο και σε αυτό. Και εγώ ένα την εβδομάδα κάνω και αυτό, αλλά το. Και εμείς λέω καμιά φορά ξεχνιέμαι. Εμείς κάνουμε και φόπεν όμως. Ναι. Δηλαδή, αλλά λέω με το μετά ετοιμάσκα, θες να δεις τον άλλον να βγεις έξω να περάσει. Έχει καλά. Δίκιο τώρα. Επιτέλει, Χριστούγεννα, εσείς δηλαδή. Δεν λέγατε μένετε μέσα δύο Χριστούγεννα, τρία Πάσχα. Θα έχει δίκιο να βγούμε τώρα έξω. Ναι, να περάσουμε ωραία και το Γενάρη θα την πατήσουμε όπως μας τα περιγράφετε. Τα κάναμε τα εμβόλια, κυρία Παγώνη, τις τρεις δόσεις και κολλήσαμε. Αφήστε μας. Κυρία Παγώνη. Θα είμαστε προσεκτικοί. Κυρία Παγώνη. Την άλλη φορά εδώ. Αυτό πήγα να πω. Αλλά προσέξτε, την άλλη φορά που θα είστε εδώ πέρα, θα μας φέρετε να κάνουμε και τα τεστ πάλι να θυμίσουμε στον κόσμο πώς γίνονται άμα είναι. Δηλαδή, άμα τα βλέπει. Λες. Σας ευχαριστούμε, κυρία Παγώνη. Τέτοιες μέρες ο κόσμος δεν θέλει να ξαναδεί πώς γίνεται το τεστ. Τα έχει μάθει. Είναι εξπέρα ο κόσμος. Ναι, ναι. Ο κόσμος με το που πας στον κορονοϊό. Μετά από 2,5 χρόνια τώρα, γιατροί όλοι. Ναι, πρόεδρε, με το που πάει στον κορονοϊό, κυρία Παγώνη, ο κόσμος κλείνει την τηλεόραση. Δεν μπορεί άλλο να ακούει, να προσέχουμε, να είμαστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια.